Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Αυτό δεν είναι ένα βίντεο που έχει σχέση με το μακιγιάζ, όπως βλέπετε είμαι εντελώς άβαφη και φοράω πιτζαμπολές. Και το βίντεο αυτό το κάνω στην Αγγλία, με τη webcam από τον υπολογιστή μου. Είχα πει ότι δεν θα κάνω βίντεο και βέβαια διότι δεν είναι εδώ το μέρος για να κάνω βίντεο. Αλλά μόλις διάβασα ένα άρθρο, το οποίο με εξόργησε και σκέφτηκα ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός είναι να μιλήσουμε εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Ο κύριος Λοβέρδος λοιπόν, αφού τα έχει κάνει σκατά παντελώς τα τελευταίο καιρό στο θέμα υγείας, αφού αποφασίζει και βγάζει τις διατάξεις του ανάλογα με το τι όνειρα βλέπει την προηγούμενη νύχτα, παραδείγματος χάρη μας αλλάζει τις τιμές κάθε 2 μήνες, μας αλλάζει τις ρυθμίσεις κάθε 2 μήνες, μας αλλάζει το πώς πρέπει να δουλεύουμε και τα ωράρια μας κάθε 1 μήνα, μας λέει ότι βγάζουμε πάρα πολλά λεφτά εμείς οι φαρμακοποιοί και πρέπει να μας κόψει και άλλα λεφτά, παρόλο που δεν γνωρίζει ο κύριος Λοβέρδος ότι οι γιατροί μιζάρονται, αυτό δεν το γνωρίζει ο κύριος Λοβέρδος, ότι οι γιατροί παίρνουν μίζες για τα γεννόσημα, ξαφνικά το πρόβλημα είναι οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι στην τελική είναι αυτοί που είναι πάντα εκεί για τον πελάτη, που είναι αυτή η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της υγείας, που στα μικρά χωριά που δεν υπάρχουν εσύ, και βέβαια, αν υπήρχαν εσύ, αν η Ελλάδα ήταν οργανωμένη όπως η Αγγλία, δεν θα είχε ο φαρμακοποιός τόσο μεγάλο ρόλο. Αλλά όταν μιλάμε για την επαρχία και μιλάμε για χωριά, ο φαρμακοποιός είναι γιατρός. Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί. Γιατί ο παππούς δεν μπορεί να πάει στο γιατρό. Γιατί ο κοντινότερος γιατρός είναι 20 ευρώ με το ταξί πήγαινε και 20 ευρώ με το ταξί έλα. Ο κύριος Λοβέρδος λοιπόν, αφού αποφάσισε στην αρχή του μήνα να καταργήσει τις χειρόγραφες συνταγές, χωρίς βέβαια να έχει προμηθεύσει τα αγροτικά ιατρία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή με δίκτυα, και αφού για 2 μέρες δεν μπορούσαμε να γράψουμε φάρμακα, οι ασθενείς βέβαια, και δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε εμείς ούτε φαρμακοποιοί ούτε γιατροί, κατάλαβε το μέγεθος της μαλακίας που έχει στον εγκέφαλο και ανέρεσε τον ίδιο του τον νόμο. Μπράβο κύριε Λοβέρδο! Είναι πολύ σωστός ο τρόπος που σκέφτεστε και είναι πολύ σωστός ο τρόπος που εφαρμόζετε τα πράγματα. Απορώ ποιος σας ψήφισε και βγήκατε εκεί πέρα και γίνατε και μάλιστα στην υγεία, στο πιο σημαντικό από όλα, στην υγεία. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω αν είστε έξυπνος ή αν είστε βλάκας. Αν κρίνω από τις πράξεις σας, είστε τουλάχιστον ανεύθυνος. Τουλάχιστον ανεύθυνος, διότι οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν με τα ηλίθια μέτρα που εφαρμόζετε, χωρίς καν να έχετε την τσίπα, να το πω, να σκεφτείτε τις συνέπειες αυτών των πραγμάτων. Δεν ξέρω, μήπως, εάν είστε λίγο νοήμων, θα έπρεπε να σκέφτεστε λίγο τι πάτε να κάνετε. Εάν πάλι δεν είστε νοήμων, τουλάχιστον θα έπρεπε να έχετε την τσίπα να παραδεχτείτε ότι δεν σας κόβει και να φύγετε από εκεί πέρα. Να μην το αναλάβετε. Τέλος πάντων, ο λόγος που εξοργίστηκα δεν είναι αυτός. Αυτά όλα με νευριάζουν, ναι μεν, αλλά συγκρατούμε. Γιατί λέω, εντάξει, πού πάει, πού θα πάει, δεν μπορεί να είναι εκεί για πάντα. Κάποια στιγμή θα στρώσουν τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν διάβασα ένα άρθρο ότι λέει υπερσυνταγογραφούν στον ΟΓΑ. Ότι θα μαλώσει τους αγροτικούς γιατρούς και θα τους επιβάλλει πρόστιμα. Ποιους τους αγροτικούς γιατρούς? Που τι είναι οι αγροτικοί γιατροί που απλά αντιγράφουν τις συνταγές των μεγαλογιατρών που μιζάρονται. Και υπερσυνταγογραφούν οι αγροτικοί, οι οποίοι δεν έχουν καμία πρωτοβουλία ουσιαστικά, ελέγχονται όλοι από τους μεγαλογιατρούς του ΕΣΥ και του νοσοκομείου. Και αν όντως υπερσυνταγογραφούν, το λάθος δεν είναι δικό τους. Δηλαδή αν παίρνουν μίζες, αλλά είναι των διοικητών του ΕΣΥ που τα βλέπουν και κάνουν τα στραβά μάτια. Και λέει υπερσυνταγογραφείτε ο ΟΓΑ. Ρε Σιλοβέρδε, δούλεψες καμιά μέρα στα χωράφια? Ξέρεις πως είναι να δουλεύεις μέσα στον ήλιο και μέσα στη ζέστη? Ξέρεις αυτοί οι άνθρωποι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες του ΟΓΑ, τι έχουν τραβήξει στη ζωή τους? Και ξέρεις τι αρρώστιες έχουν να αντιμετωπίσουν? Έχεις ιδέα? Βέβαια, που να έχεις ιδέα. Εσύ μεγάλωσε στην Αθήνα, σε σπούδασε προφανώς κάποιος μπαμπά σου, κάποια μαμά σου, ήσουν στα πούπουλα. Πού να ξέρεις εσύ τι αρρώστια μπορεί να έχει ο παππούς που ήταν μέρα νύχτα στον ήλιο και σκάλιζε, έσπαζε καπνό, έκανε το βαμβάκι του, το σιτάρι του, πότιζε, όργωνε. Μιλάς εσύ για τον ΟΓΑ.
Ξέρεις εσύ από αγροτιά. Ξέρεις πόσο δύσκολη είναι η αγροτιά. Και δεν μιλάω για τους μεγάλους επιχειρηματίες στη Λάρισα. Έχει αγρότες που άμα ρίξει να χαλάζει δεν έχουν να φάνε. Και υπερσυνταγογραφείται ογά. Ντροπή σου. Ντροπή γιατί η ελληνική οικονομία στηρίχθηκε στην αγροτιά. Δεν έχουμε βιομηχανία. Δεν είχαμε εμπόριο. Τι είχαμε τους αγρότες είχαμε. Και υπερσυνταγογραφείται ογά. Και από ποιους? Από τους αγροτικούς. Την τελευταία τρύπα του ζουρνά. Έλεος ρε παιδιά. Έλεος. Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτόν τον κόσμο? Όχι δηλαδή ότι υπερσυνταγογραφείται ο παππούς, ο δικός μου πελάτης που έχει 1000 προβλήματα υγείας. 1000 προβλήματα υγείας και παίρνει τα φάρμακά του μισά. Γιατί δεν έχει λεφτά να τα πληρώσει. Και γιατί παίρνει μια σύνταξη πενιχρή για να κάνει οικονομία. Αυτοί οι άνθρωποι γνώρισαν κατοχή, κύριε Λοβέρδο. Αυτοί οι άνθρωποι γνώρισαν δυσκολίες στη ζωή τους. Μην νομίζεις. Αυτοί είναι που σέβεραν εκεί πάνω. Αλλά αν είχες λίγο τσίπα, και αν ήξερες λίγο τι ταμείο ήταν ο ΓΑ και πόσο μπουρδέλο, συγγνώμη για την έκφραση, θα το κάνετε τώρα που το βάλατε στον ΕΟΠΗ, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δηλαδή, περιμένω να δω μέχρι τις εκλογές τι άλλες παπαριές θα μας πεις. Πες μας, να ξέρουμε, να προετοιμαστούμε. Φαρμακοποιοί είμαστε, έχουμε ηρεμιστικά, θα τα πάρουμε, εντάξει. Βέβαια δεν θα πάρουμε εμείς συνταγή γιατρού. Μη στεναχωριές. Δεν θα παρανομήσουμε. Εμείς δεν είμαστε σαν εσάς τους πολιτικούς. Δεν παρανομούμε τόσο εύκολα. Λαμόγια. Συγγνώμη για το τρόπο που μιλάω και συγγνώμη για τα νεύρα, αλλά δεν αντέχω άλλο να ακούω τις παπαριές του κάθε πολιτικού εκεί πέρα πάνω. Φτάνει. Έλεος. Υπάρχουν και νοήμονες άνθρωποι στην Ελλάδα. Σταματήστε να υποβαθμίζετε την νοημοσύνη μας. Σταματήστε να φέρεστε λες και η οικονομική κρίση και η τρομοκρατία ότι δεν έχουμε λεφτά μας έχει μαγκώσει κάπου εδώ μέσα τον εγκέφαλο και δεν μας κόφτει να σκεφτούμε. Μας κόφτηκε πολύ καλά μάλιστα. Και καθώς έρχονται οι εκλογές, σκεφτείτε το σοβαρά ποιοι θα βάλετε υποψηφιότητα. Σκεφτείτε το σοβαρά. Και εσείς σκεφτείτε σοβαρά ποιους θα ψηφίσετε. Μην τους ξαναψηφίζετε. Μην τους δώσετε το δικαίωμα. Η ψήφος είναι το μεγαλύτερο όπλο σας. Μην τους δώσετε το δικαίωμα να ξαναβγούν. Μην τους δώσετε το δικαίωμα να ορίσουν τη ζωή σας. Αξίζετε καλύτερα από αυτά. Είμαστε Έλληνες και αξίζουμε καλύτερα από αυτά. Γιατί 1000 κουσούρια έχουμε, αλλά έχουμε και 1000 πλεονεκτήματα. Αυτά είχα να πω. Συγγνώμη για τον τόνο του βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που με είδατε. Θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Ελπίζω πιο ευχάριστο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.